Έργα συντήρηση, εξυγχρονισμού και αναβάθμιση των αναδρευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προ του αγρότε υλοποιεί ο Δήμο Καβάλα, μεταξύ των οποίων και η προμήθεια αλλά και η τοποθέτηση μετατροπέα στροφών στον κινητήρα του Αντλιοστασίου που βρίσκεται στο Αντλιοστάσιο με την ονομασία Γ2 στην περιοχή των αγροκτημάτων τη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού Καβάλα. Η ΔΕΙΑ και ο Δήμο Καβάλα προχωρά και στην προμήθεια αλλά και τοποθέτηση μετατροπέα στρο... Στον κινητήρα του αντιλιοστασίου που βρίσκεται στο Αντλιοστάσιο με την ονομασία Δικηλιτά, «Την στην περιοχή των Αγροκτημάτων τη Δημοτική Ενότητα Κρινίδων Καβάλα. Επίση, οι εργασίε έχουν προχωρήσει όσον αφορά την επέκταση των ήδη υπαρχών των δικτύων άδρευση του Δήμου Καβάλα στην περιοχή των Αγροκτημάτων τη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού Καβάλα με σκοπό την καλύτερη άρδευση τη περιοχή. Εκτελείται το έργο κατασκευή νέου δικτύου άρδευση στην περιοχή των Αγροκτημάτων Πολυστήλου Δάτου, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα άρδευση περίπου 400 Καθώ επίση εξέλιξη είναι και οι εργασίε αποκατάσταση στο αντιλιοστάσιο με την ονομασία Πατήκτα στην περιοχή των αγροκτημάτων τη δημοτική κοινότητα Ζυγού Καβάλα, το οποίο παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα κατά το τέλο τη προηγούμενη αρδευτική περίοδου. Την προηγούμενη εβδομάδα και κατά τη διάρκεια εργασιών ανέλκυση του ανελκυστικού συγκροτήματο με γερανό, το ανελκτικό συγκρότημα σφήνωσε εντό τη γεώτρηση. Τι επόμενε ημέρε προγραμματίζεται προσπάθεια καθαρισμού τη γεώτρηση με τη βοήθεια γεωτρύπανου. Αν αυτό δεν βοηθήσει τον αμυγκλωβισμό τη γεώτρηση, τότε ο Δήμο Καβάλα θα προχωρήσει σε ανώριξη νέα γεώτρηση στο ίδιο σημείο.